Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα δεν είναι οι προσωπικές προθέσεις. Μπορεί να είναι οι καλύτερες. Η διάθεση να είναι η καλύτερη. Και κυρίως να έχουν εκείνο το αρνητικό που δεν περνάει στην κοινή γνώμη, γιατί τους έχουμε συνηθίσει, τους Έλληνες πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες, τους πολίτες του δυτικού λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου, λες και ο υπόλοιπος δεν είναι πολιτισμένος κόσμος, στην έννοια της φιλανθρωπίας. Όλο το νομοσχέδιο έχει μια φιλάνθρωπη προσέγγιση. Σκύβουμε πάνω από προβλήματα. Στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί το ζητούμενο, ούτε για τους ανάπηρους, ούτε για την προσχολική ηλικία, ούτε για τα παιδιά. Είναι ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις προθέσεις και ταυτόχρονα στην πολιτική επιλογή και στην αντίθετη πολιτική επιλογή. Η καπιταλιστική πολιτική επιλογή είναι μέσα στη φιλοσοφία του προλαλήσαντος συναδέλφου. Είδε την ταινία, συγκινήθηκε, που ο πρώην κατάδικος ο Ψηλός με πολλά λεφτά πήρε ένα γέρο και τον έκανε αισθάνεται ανάπηρο μια χαρά. Και πρόσθεσε τη φράση, που είναι όλη η φιλοσοφία που διέπει αυτά τα νομοσχέδια. Και πρόσθεσε μια φράση η οποία είναι συγκλονιστική. Για αυτούς που δεν έχουν υπάρχει το κράτος. Εδώ από εδώ να το πιάσουμε, κύριε Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι. Να το πιάσουμε από εδώ. Το κράτος είναι μόνο για τους φτωχούς. Οι πλούσιοι μπορούν απλώς να το λιμένονται. Για να γίνουν πλούσιοι. Γιατί και αυτοί που είναι πολύ πλούσιοι, σε αυτό το κράτος γίνανε πλούσιοι. Και με τις επιδόσεις του ξένου κράτους, που γίνεται ξένο κράτος για τους πολίτες του. Και βγαίνοντας έξω από αυτό το κράτος. Και ασκώντας πολιτική και ληστεύοντας εκλογές, πώς το λένε, περιοχές έξω από αυτό το κράτος. Και απομένει ένα κράτος για τους φτωχούς. Μα το κράτος υπάρχει επειδή υπάρχουν αυτοί οι φτωχοί και είναι τα εργατικά χέρια. Πάμε λοιπόν σε μια φιλοσοφία όπου το παιδί είναι ακριβώς, είτε είναι προσχολικής ηλικίας, είτε είναι 15 χρονών, είναι target group για τους διαφημιστές. Είναι target group, είναι ομάδα στόχος. Έχει λεφτά για ξόδεμα, είτε διά του γονιού, είτε απευθείας διά του χαρτζηλικίου. Μελετάτε, αναλύεται, πηγαίνει σε βάθος και κοιτάμε πώς θα εκμαυλήσουμε το παιδί και θα του φτιάξουμε ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται πότε για ανάγκες της οικογένειας, πότε ανάγκες εδώ, πότε ανάγκες εκεί. Στην πραγματικότητα όμως είναι έξοδο. Είναι έξοδο. Γι' αυτό και συζητάμε για επιδόματα, γιατί πάλι είναι έξοδο. Είναι καλή η πρόθεση να μην μένει το παιδί των 15 ετών σε ιδρυματικές συνθήκες. Και είναι πάρα πολύ καλό πράγμα να ενδιαφερόμαστε για το κακοποιημένο παιδί. Το παιδί των 15 ετών σε διαμέρισμα μόνο του είναι όχι υποψήφιο για κακοποίηση, είναι ήδη κακοποιημένο. Είναι ήδη κακοποιημένο, χωρίς δομές. Πείτε μου αυτό το παιδί πώς θα πάει στον αθλητισμό, πώς θα πάει αν έχει ταλέντα σε καλλιτεχνικούς χώρους να εκφραστεί, πώς θα κινηθεί, πώς θα φάει, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ξεπεράσει τη μοναξιά, τις ορμόνες, την εφηβεία του στα 15. Να το δεχτούμε για τα παιδιά άνω των 18, τα οποία παραμένουν στα ιδρύματα. Είναι απολύτως λογικό και εκεί να συνδράμουμε για να μπορέσουν να σταθούν. Η οικογένεια, πόσα θα επομιστεί αυτή η οικογένεια. Τι θα επομιστεί στη Σταυρούπολη, γιατί για να αρχίσουμε, για να είμαστε εναντίον της δουλειάς στα παιδιά από τα 15 και μετά, πρέπει να αποδεχτούμε κάτι. Είναι πολύ πονηρό που βάλατε το σχολείο να είναι υποχρεωτικό μέχρι τα 15. Πάρα πολύ πονηρό. Και το δέχεστε όλοι σας αγωγίστως. Γιατί μετά τα 15, όπου συγκροτείται η σωματική τουλάχιστον Ρώμη, προσφέρονται για φτηνά εργατικά χέρια. Και ξαφνικά όταν πρόκειται για δουλειά, γίνονται τα παιδιά ικανά των 15 ετών. Όταν κάνουμε καμιά ματσαραγκιά, αλλά είναι και δικά μας παιδιά, τα λέμε παιδιά. Και μετά γενικεύουμε. Τα παιδιά εδώ, τα παιδιά εκεί, τα παιδιά παραπέρα. Ποια παιδιά? Τα παιδιά που οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εμπιστεύονται όταν πάρουν δίπλωμα στα 17-18 που παίρνουν τώρα οδηγήσεις και χρεώνουν παραπανήσια 100% σχεδόν ασφάλιστρα μέχρι τα 23.
Το παιδί δεν θεωρείται ικανό να μπορεί να οδηγήσει και να μην κάνει δυστύχημα. Επειδή είναι παιδί, προσέξτε μόνο την ηλικία. Όταν όμως ο άνθρωπος πιάσει το τιμόνι στα 31 και πάρει δίπλωμα στα 32, δεν του χρεώνει παραπάνω η ασφαλιστική εταιρεία. Εμπορευματοποιούμε και τις διαφορές της ηλικίας. Είναι απίστευτο. Παίζουμε τις ηλικίες. Άλλη ηλικία του βιασμού, άλλη ηλικία της ψηφοφορίας, άλλη ηλικία της εργασίας, άλλη ηλικία του σχολείου, άλλη ηλικία της δέσμευσης. Έλεος. Έλεος. Και λέτε ότι αποδέχεστε την έννοια παιδί, που ούτως ή άλλως είναι νεόκοπη. Σαν ιδέα είναι νεόκοπη. Η παιδική εργασία υπάρχει από τότε που υπάρχουν. Τώρα υπάρχει και μοντέρνα παιδική εργασία. Καλυπτόμενη από νομοθετικές ρυθμίσεις, από παρεμβάσεις, από χίλια δυο. Αν είχαμε ενιαίο 12χρονο σχολείο υποχρεωτικό, που παρήχε τα πάντα, ως όφιλε να παρέχει ένα σχολείο τα πάντα. Θα μιλούσαμε σήμερα για εργασία και 15 χρονών παιδιά, κακοποιημένα ή όχι. Τι είναι αυτά που συζητάμε, στη μοναξιά του Ιδρύματος ή όχι. Θα είχαμε σχολείο, το σχολείο θα ήταν κύτταρο. Θα μου πείτε κύτταρο φασισμού έχει τίνει να γίνει αυτή τη στιγμή και κυριολεκτικά στρούγκα για φίδια του ναζισμού ένα ολόκληρο επάλ στη Σταυρούπολη. Την ίδια ώρα που μιλάμε για αξιολογήσεις των καθηγητών, για να τους κυνηγήσουμε γιατί δεν δέχονται να αξιολογηθούν, και εκεί τους αφήνουμε ή αναγκάζονται ή τους πιέζουν, δεν ξέρω από πού τους κρατάνε, να βλέπουμε στο βίντεο όλοι μας εννοεί ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, χρυσαυγητάκια και κασιδιαράκια να βγαίνουν στους δρόμους και οι άνθρωποι μέσα από το σχολείο να λένε από εκείνη η πόρτα, κοίτα πώς θα ξεφύγεις. Και απευθυνόμαστε σε ποια παιδιά. Σε ποια παιδιά, σε ποια κοινωνία. Σε αυτή που έχει, σε αυτή που δεν έχει και όχι σε όλους. Αν ερχόσασταν εδώ και θέλατε να κάνετε πραγματική καινοτομία στο αντικείμενο, όχι εσείς, καμία κυβέρνηση δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, θα ερχόσασταν και θα μας αφήνετε με ανοιχτό το στόμα για την αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που πηγαίνει πραγματικά για τα παιδιά και πραγματικά για τους ανάπηρους. Ποιος πλαστικός προϋπολογισμός υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό? Κανένας απολύτως. Τρεις το λάδι, δυο το ξύδι, μπορεί και μια μισή το λαδόξιδο είμαστε. Γιατί παίζεται στο χρηματιστήριο και η παιδική ηλικία. Είναι απίστευτο το πόσο παίζεται στο χρηματιστήριο η παιδική ηλικία. Είναι απίστευτη η αντίληψη ότι ο παιδικός σταθμός ισοδυναμεί με πάρκινγκ για να απελευθερωθούν εργατικά χέρια. Και άμα περισσεύουν τα εργατικά χέρια, λέμε ότι είναι πολύ νωρίς να το στείλεις το παιδί στο σταθμό. Είναι σαν τη μάξη και τη μίνι φούστα, χρόνια ολόκληρα, ανάλογα με την κλωστοϊφαντουργία και τα χέρια που λείπανε. Πότε αμάξι, πότε μίνι, πότε αμάξι, πότε μίνι. Είναι ίδιο με το θυλασμό. Η γυναίκα, πότε να θυλάζει είναι καλό, πότε να μην θυλάζει είναι καλό. Ανάλογα με το πώς μπαινοβγαίνουν οι γυναίκες, οι αδύναμοι και οι νέοι στο παραγωγικό ιστό για να φτάνουν τα κέρδη. Αυτή είναι η ουσία. Έχετε και 5 καλά πράγματα, τα έχετε, θα τα ψηφίσουμε. Οι συνάδελφοί μου, οι σύντροφοί μου βουλευτές το ξετίναξαν, έχουν πει που θα ψηφίσουν και το παραμικρό. Ένα ίχνος καλού να υπάρξει, θα το κάνουμε. Θέλω όμως να σας πω ότι όταν μιλάτε για ανθρώπους αναπήρους, πρέπει να σκεφτείτε τι έχουν φορτωθεί οικογένειες επί δεκαετίες δεκαετιών. Έπρεπε να είχα εδώ μαζί μου φέρει το Μινά, ετών 55, ρεκόρ παγκόσμιο. Παγκόσμιο είναι αυτή τη στιγμή, από τα ρεκόρ, τα παγκόσμια, που έχει επιζήσει λίγο πιο πέρα από τη Σταυρούπολη, σε εκείνη την περιοχή. Έχει επιζήσει χάρη στην οικογένεια και βρέθηκε η αδερφή του να έχει, χωρίς καμία δομή στήριξης, ένα σύνδρομο Down, με ό,τι προβλήματα συμπεριλαμβάνονται σε μια ηλικία των 55 ετών, έναν πατέρα με άνοια και μια μητέρα κατάκητη, ανίκανη να κινηθεί. Και δεν υπήρχαν δομές να απορροφήσουν. Αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν υπήρχαν συντάξεις για τη γυναίκα, γιατί ο πατέρας δεν είχε από το ταμείο κάλυψη καμία, γιατί δεν υπήρχαν δομές για τον Down, και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι από μόνοι τους. Αυτό δεν είναι ατομική πρωτοβουλία. Είναι ατομική πτήση ελευθερίας με απέραντο κόπο και συνείδηση για έναν κόσμο πολύ καλύτερο που αναγκάζεται κάποιος να την κάνει επειδή του βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε το παιδί ούτε ως βάρος, ούτε ως κόστος, ούτε να χαίρεται κάποιος γιατί δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Μια χώρα και μια πατρίδα περήφανη, μια κοινωνία πραγματικά σοσιαλιστική, η οποία στα αλήθεια θα ήθελε το ελάχιστο του κράτους, γιατί το κράτος θα ήταν οι πολίτες, δηλαδή κομμουνιστική, είτε σας αρέσει είτε όχι, θα είχε έναν προϋπολογισμό για όλα αυτά που δεν θα λογαριάζονταν προϋπολογισμό.
Θα ήταν υποχρέωση του κράτους να μεγαλώνει τα παιδιά που δεν μπορούν μαζί με τα παιδιά που μπορούν επί ίσης πραγματικά όρης, ώστε στο μέλλον το μερίδιο να μην είναι αντικείμενο των χρηματιστών, της ζωής και της αδυναμίας που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε από εμάς ανά πάσα στιγμή στην οικογένειά του, είτε στους κατιόντες είτε στους ανιόντες. Με αυτές τις σκέψεις, αν δεν παραπροσδιορίσουμε τις ανάγκες ενός παιδιού, το οποίο μέχρι τα 18 σε ένα σύνθετο και τεχνικά άρτια εξοπλισμένο πολιτισμό σαν και αυτόν που ζούμε, θα έπρεπε να συγκροτεί προσωπικότητα, να την αναπτύσσει, τα ταλέντα του, συντροφικότητα, συλλογικότητα και να βγαίνει στα 18 στην κοινωνία, όχι απλώς έτοιμο για να αποφασίσει. Όχι απλώς έτοιμο και βολικό να ψηφίσει, αλλά έτοιμο πρώτον να μην χειραγωγηθεί ποτέ, να αποφασίζει ελεύθερα και κυρίως να δημιουργεί για τους άλλους. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τέτοια παιδιά, εδώ είμαστε ιστορικά αποδεδειγμένα ή ικανοί να ανοίξουμε τη συζήτηση.